Ο Ολυμπιακός είχε βασικές απουσίες, ωστόσο ανταποκρίθηκε σε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Δείχνει αυτό το βάθος που έχει στο ρόστερ του. Ναι, εννοείται. Είχαμε κάποιες απουσίες και λόγω καρτών και τέτοια από σημαντικούς παίχτες που είναι στην αρχική εντεκάδα. Από εκεί και πέρα, όλοι οι παίχτες που ερχόμαστε και έρχεται η σειρά μας να παίξουμε, δίνουμε το 100% και αυτό φαίνεται σε κάθε παιχνίδι. Και έτσι, όσοι επιλέχθηκαν σήμερα στο αρχικό σχήμα, έδωσαν το 100% για το καλό της ομάδας. Και εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι όπως όλοι είδαμε. Καταφέραμε, πήραμε τους 3 βαθμούς που είναι οι πιο σημαντικοί για μας. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει 2 παιχνίδια εκτός έδρας και μένει ακόμα άλλο ένα στη Τούμπα. Τι πρέπει να κάνει για να φύγει από εκεί νικητής και να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τις υπόλοιπες ομάδες? Εντάξει, εννοείται. Στη Τούμπα είναι ένα ντέρμπι. Είμαστε μαθημένοι σε αυτά, στα ντέρμπι, σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν θέλουμε, όπως έχω πει και άλλες φορές, να χάνουμε κανένα παιχνίδι και πόσο μάλλον ένα ντέρμπι που είναι πολύ σημαντικό για μας και για τη συνέχεια. Ώστε όταν κερδίσουμε και πάρουμε τους 3 βαθμούς, θεωρώ ότι θα είμαστε σε ένα καλό σημείο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θέλω να θυμηθείς λίγο τη φάση του γκολ που περνάς ένα παίχτη, είσαι ανάμεσα σε 3 και δίνεις την μπάσα στο Βαλμπουενά. Σου μίλησε ο Ματιέ ή τον είδες εσύ? Όχι, τον είδα από πριν. Εντάξει, εννοείται ότι μου μίλησε και όλα, πάντα μου μιλάει μέσα στο παιχνίδι, όχι σε μένα. Γενικά είναι μια προσωπικότητα που okay, φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο, θέλει πάντα να παίρνει πρωτοβουλίες και αυτά. Αλλά όταν προκάλεσα το παίχτη, έκλεισε πάνω μου και έμεινε ελεύθερος ο Ματιέ και του έδωσα την μπάλα, έκανε την ασίστ και μπήκε το γκολ.